βάσει το πλεόνασμα που επιτύχαμε, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό γιατί δεν το λένε όλοι, το ξεχνάνε. Το 17 και το 18 δεν έχουμε κανένα πρόσθετο μέτρο. Υπουργέ, τα μέτρα μετάνε από το 19 και μετά. Υπουργέ, να καταλάβουμε δύο πράγματα. Βέβαια. Περιγράφεται ένα πλαίσιο και λέτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο κάναμε το καλύτερο δυνατό. Η αποδοχή του πλαισίου έχει ένα ενδιαφέρον πολιτικά, αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη συζήτηση. Όχι, είναι πολύ βασικό. Ένα δεύτερο. Βεβαίως είναι. Και πιστεύω ότι κυρίαρχος της σκέψης. Ότι καλά κάναμε και το τέλος του 2015 που υπογράψαμε τη συμφωνία και δεν βγήκαμε από την Γκρέξη. Εγώ λέω ότι ο ελληνικός λαός απαντάει σε αυτά τα ερωτήματα. Λέω όμως κάτι άλλο. Με το δημοψήφισμα, με ό,τι αποφασίζει στην πορεία, στην καθημερινότητά του. Λέω όμως κάτι άλλο. Φαίνεται πως πηγαίνουμε στην ολοκλήρωση αυτή τη περίοδου. Στο κλείσιμο αυτής της αξιολόγησης, ωστόσο το χρέος παραμένει. Και μετά από αυτή την ιστορία, μετά το 18, το χρέος παραμένει να δυναστεύει με ό,τι σημαίνει αυτό τη χώρα. Πολιτικά, οικονομικά φανερά και πολιτικά, διότι θα έρχομαστε σε συνδιαλλαγή και οι άλλοι θέλουν πίσω τα λεφτά τους. Για να πάρουν πίσω λοιπόν τα λεφτά τους, βάζουν μέτρα. Αυτό είναι το πλαίσιο κατά την άποψή μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Συμφωνώ απόλυτα. Και βοηθάμε και τον κόσμο να καταλαβαίνει. Εμείς το καλοκαίρι, τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο του 2015, υπογράψαμε μια τριετή συμφωνία. Το λεγόμενο τρίτο μνημόνιο. Τριετή συμφωνία. 2015-2018. Τι έλεγε αυτή? Θα πάρετε 86 δισεκατομμύρια που τα έχετε ανάγκη για τις ανάγκες της χρηματοδότησης του χρέους και θα κάνετε ορισμένες μεταρρυθμίσεις, λένε αλλαγές σε αυτά τα επώδυνα μέτρα που λέμε. 86 δισεκατομμύρια και εσείς αυτά τα μέτρα. Αυτό υλοποιούμε τώρα μέχρι το 2018. Υλοποιούμε την τριετή συμφωνία, χωρίς τζάμπα μαγκές. Έτσι. Και λογικό και νομίζω καταλαβαίνω από αυτό που λέτε, ότι και εσείς διαισθάνεστε, βλέπετε, εμείς το βλέπουμε λίγο παραπάνω, ότι θα το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα των τριετές. Θα βγάλουμε τη χώρα από το πρόγραμμα, από το μνημόνιο και από την κρίση. Φυσικά, λέτε πολύ σωστά, ότι το τεράστιο χρέος που μας φόρτωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που μας υπερχρέωναν εγκληματικά, χωρίς να σκέφτονται την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα, γιατί μην ξεχνιόμαστε, αυτό είναι βασικό. Επί μια δεκαετία υπερχρεώνανε κάθε μήνα, κάθε εξάμηνο, κάθε τρίμηνο τη χώρα, μόνο και μόνο για να έχουν λεφτά να μπουκώνουν πάνω και κάτω από το τραπέζι και να κερδίζουν ψήφους. Έτσι δεν είναι. Εγκληματικοί και έξω που υπερχρεώναν, το δεχόσαν και δίνανε, αλλά εγκληματικοί και μέσα που υπερχρέωσαν τη χώρα. Και πολύ σωστά λέτε ότι και μετά τον επιτυχές τέλος του τριετούς προγράμματος που θα βγάλει τη χώρα από την κρίση και από το τρίτο λεγόμενο μνημόνιο, δεν θα λείψει το χρέος, θα εξακολουθούμε να χρωστάμε. Ποια θα είναι η διαφορά? Η διαφορά ότι θα είναι, κύριε Δάρα, ότι δεν θα έχουμε την κηδεμονία, τρεις στο λάδι, τρεις στο ξύδι, δεν επιτρέπεται αυτό, δεν επιτρέπεται εκείνο. Θα κάνουμε κατά κάποιο τρόπο το κουμάντο μας, που σημαίνει ένα μέρος θα πηγαίνει στο χρέος και τα υπόλοιπα για τις υπόλοιπες δουλειές μας. Είναι σαν ένα δημόσιο υπάλληλο, ο πατέρας μου το είχε κάνει αυτό, που έπαιρνε ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, του κρατούσαν ένα ποσοστό από το μισθό του για να υπηρετούν το δάνειο και τα υπόλοιπα έκανε το κουμάντο η οικογένεια. Κάτι τέτοιο είναι για μετά. Και γι' αυτό οι δανειστές σου λένε, αφού δεν θα τελειώσει και μετά το 18 θα εξακολουθεί να χρωστάτε, θέλω κάποιες εγγύησεις. Και λένε, ελάτε το 19 και το 20 να πάρετε κάποια μέτρα. Αυτό είναι. Από εκεί και πέρα, κανείς έπρεπε να πει να τα πάρουμε για το 19 και το 20, να προσπαθήσουμε μαζί με τα μέτρα να βάλουμε και αντίμετρα που το επιτύχαμε με τη διαπραγμάτευση. Γιατί σκεφτείτε να λέγαμε, α, για να μην καθυστερήσουμε, βεβαίως τα μέτρα μετά το 19 και 20. Δεν είπαμε αυτό. Μπάστα να δούμε αντίμετρα, μείωση του έμφυα, επιδότηση ενοικίου, μείωση της φαρμακευτικής συμμετοχής στους συνταξιούχους, σχολικά γεύματα κλπ. Κλπ. Καταλάβατε. Μέτρα συμφωνώ είπατε μαζί σας ότι και μετά θα υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά. Θα υπάρχει ποσοτική χαλάρωση, έξοδος δοκιμαστική στην αρχή στην αγορά, πιο κανονικοποίηση. Και από αυτή την άποψη είναι θετικό και το μεγάλο πρωτογενές πλεόνασμα που επετέφθη και βγαίνει χθες η κυρία Σπυράκη, δεν ξέρω, η κυρία Καηλή και ηρωνεύονται. Ηρωνεύονται, κυρία Σπυράκη, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή, τι κατάφερε ο ελληνικός λαός με τις θυσίες του, το πρωτογενές πλεόνασμα του 4,2%, όταν οι ίδιοι δανειστές βγαίνουν και λένε μεγάλο επίτευγμα της Ελλάδας, του ελληνικού λαού, της ελληνικής κυβερνήσεως, το πλεόνασμα, με το οποίο αποκαταστάθηκε σε σημαντικό βαθμό ποιοτικά, το βλέπουμε αυτές τις μέρες, το παρακολουθούμε. Η εμπιστοσύνη, η τροφή, θα λέω εγώ,
εμπιστοσύνη προς τους έξω της ελληνικής κυβερνήσεως των εξωτερικών μέτρων. Κύριε Υπουργέ, βάλατε ένα ζήτημα που εμένα με προβληματίζει. Λέτε λοιπόν ότι θα περάσουμε σε μία περίοδο κανονικοποίησης. Έδινια μιας κυβέρνησης της αριστεράς είναι η διαχείριση και η κανονικοποίηση ενός συστήματος που δεν λειτουργεί σωστά, ή είναι μια διαφορετική λογική να βάλει σε μια πορεία να προχωρήσει με διαφορετικό τρόπο ένας τόπος και ένας λαός. Δηλαδή λέτε, επειδή πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Τι να κάνω, να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας πω, εγώ δεν θα σας πω τι θα κάνετε. Το προτείνετε, εγώ έχω δεν το προτείνετε. Αυτή είναι η άλλη. Η καταστροφική για μένα. Να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Κοιτάξτε, Λεβέντικα. Το προτείνετε. Μισό λεπτό. Εγώ το προτείνετε. Δεν θα σας πω. Δεν το προτείνω. Μια άλλη εποχή θα σας πω. Δεν είπα δεν προτείνω. Είπα. Βάζω μια λογική. Η αριστερή λοιπόν αντίληψη. Εσείς δεν το προτείνετε. Η αριστερή αντίληψη. Εσείς δεν το προτείνετε. Όμως στις εκλογές του 2015, σε αυτούς που λέγανε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σας είπαν αυτό λέτε. Έδωσε 2%. Μάλιστα. Και εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτή είναι η προοπτική της αριστεράς. Η κανονικοποίηση ενός συστήματος. Ρωτάω τώρα το εξής. Καθίστε. Αυτό μου είπατε. Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Εγώ είπα κανονικοποίηση των οικονομικών δεδομένων. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν θα έχει επιτροπία και πιστεύω δεν το υποτιμάτε, δεν θα έχει κυδαιμονία. Δεν θα έχει επιτροπία αφού βάζετε τους κανόνες από τώρα. Δεν θα έχει, κυρία μου. Όχι. Πώς γίνεται αυτό. Να σας πω τι εννοώ. Ναι, δεν θα μπορεί. Εμείς όταν είχαμε τέλος του 2016 κάποιο διαφαινόμενο πλεόνασμα, τι κάναμε. Πήγαμε και δώσαμε μια μικρή ανάσα οικονομική, τη λεγόμενη 13η σύνταξη, σε ένα τμήμα του συνταξιού, χαμηλού συνταξιού. Είναι έτσι. Ναι. Τότε, ρουφιανεύοντας πολιτικά, γίνει παρεξήγηση, πολιτικά, ο πολιτική μας αντίπαλη, η Νέα Δημοκρατία, πα, μονομερίστε ενέργεια, δανειστές, ξυπνήστε, δέστε τι κάνει ο Τσίπρας, αυτό δεν είπανε, και ένα μέρος των δανειστών είπανε, τι είναι αυτά που κάνετε. Με το τέλος της Επιτροπίας δεν θα μπορεί να λέγονται αυτά. Θα μπορεί να λέγονται. Τηρείτε τις υποχρεώσεις σας ως προς τη δόση σας για το χρέος. Γι' αυτό μιλάμε μικρότερα πλεονάσματα, ελάφρυνση του χρέους, διευθέτηση του χρέους κλπ. Αυτό μπορεί να το λένε, αλλά μέχρι εκεί. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, γιατί έχει ενδιαφέρον όλη αυτή η προέκταση που δίνεται. Κάνοντας μία ανάλυση για τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών που διάβασα δική σας, λέτε ότι ήταν ατυχή στιγμή και συγκυρία το ότι δεν μπόρεσαν οι δυνάμεις της αριστεράς εκεί και βάλατε. Μελανσόν, βάλατε τους σοσιαλδημοκράτες, να προχωρήσουν μαζί για να τη στείλουν στον καναπέ κατευθείαν. Είναι σαφές ότι είπατε αυτή τη λογική. Έχετε την ίδια εκτίμηση δηλαδή ότι η λύση και στα καθημάς είναι προοπτικά η σύγκριση για να μπορέσουν να αλλάξουν το τοπίο. Και πόσο εφικτό είναι σήμερα αυτό. Ναι. Προσωπικά, και όχι μόνο, όχι μόνο προσωπικά, θα έλεγα DNA-κά από τη δική μας πλευρά, θεωρούμε ότι πρέπει να στείλετε με όρους ρεαλιστικούς κάθε φορά στην χώρα μας και παντού ένας πόλος προς που δεν θα είναι μόνο ένα κόμμα αλλά θα είναι όλες εκείνες οι δυνάμεις που στο κέντρο της προσοχής τους και των προτεραιοτήτων τους έχουν κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ποιες είναι στην Ελλάδα αυτές οι δυνάμεις? Δυνάμεις σήμερα στην Ελλάδα με τα δεδομένα τα σημερινά αναζητούνται θα έλεγα αλλά εγώ θεωρώ και δεν είναι θέμα δεν είναι μιας χωρίς λόγο. Δεν είναι το Πασόκ. Κοιτάξτε, εξ αντικειμένου, θέλοντας το Πασόκ να ανοίξει στη Σοσιαλδημοκρατία, ανοίξει αυτές τις δυνάμεις. Ναι. Εξ αντικειμένου. Όμως η πολιτική που ακολουθεί, που ακολούθησε πρόσφατα, η κολυγιά με τη Νέα Δημοκρατία, η κοινή κυβέρνηση, τα μέτρα, η υποταγή στον οφειλελευθερισμό, μια πολιτική που βρίσκεται μακράν από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Εμπολής Σοσιαλδημοκρατίας, δεν δίνει τη δυνατότητα και για να χαρακτηρίζεται σε σχέση με το παρελθόν. Να σας πω κάτι, να πω κάτι πολύ καθαρά. Γιατί και εσείς καθόσαστε και λέτε, αν σήμερα το Πασόκ με τα σημερινά του δεδομένα, είναι μια υπόθεση, κύριε Παλάφα, είχε την πολιτική της δεκαετίας του 80, προφανέστατα θα ήταν δυνατόν, όχι δυνατόν, επιθυμητή, μια συνεργασία και προχωρημένη. Και προχωρημένη συνεργασία. Κύριε Παλάφα, το λέω με την έννοια ότι εσείς... Δεν είπατε ότι αυτή η πολιτική οδήγησε εδώ. Για να καταλάβετε τι εννοώ. Δεν είπατε ότι αυτή η πολιτική οδήγησε εδώ. Ότι η πολιτική των κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση και έπειτα οδήγησαν. Εγώ μιλούσα για την. Δεν κάναμε αναδρομή τη τελευταία 30 ετία. Μίλησα ότι για την περίοδο τη υπερχρέωση των κυβερνήσεων. Το τελευταίο. Τη υπερχρέωση. Από το 2000 άρα, λοιπόν, άρχισε η υπερχρέωση. Άρα λοιπόν εν δυνάμει σύμμαχο. Εν δυνάμει σύμμαχο είναι. Με ποιε προποθέσει θα είναι. Κοιτάξτε. Να σας πω και κάτι. Από κήρυξη του παρελθόντος ότι κάναμε λάθος. Δεν είναι το πρόβλημα. Εγώ σας είπα, όλες οι δυνάμεις, κάθε φορά, όλες οι δυνάμεις, οι οποίες
προσβλέπουν και αγωνίζονται για να καθιερώνεται και να προχωράσουν και περισσότερο η κοινωνική δικαιοσύνη και η δημοκρατία, ανήκουν αντικειμενικά σε αυτόν τον πόλο. Άρα ανήκει και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατά την άποψή σας. Παρακαλώ. Και το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ανήκει σε αυτές. Εξαντικειμένο φυσικά. Έτσι, γιατί αυτά τα δύο στοιχεία βάζει η δημοκρατία. Βεβαίως. Ωραία το είπα. Ναι. Βλέπετε όμως, ουδής μας λέει γιατί δεν κάνει συνεργασία με το. Γιατί έχει την πολιτική που έχει. Γιατί θεωρεί κύριο αντίπαλο δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς και ανιστόρητα σήμερα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δείχνει να θεωρεί σαν κύριο αντίπαλό του το ΣΥΡΙΖΑ. Πολλές φορές. Γι' αυτό δεν είναι δυνατόν, όχι με δική μας ευθύνη. Φαντάζομαι ότι είναι την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Αυτό που είμαστε εμείς. Εννοείται την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί εμείς, ο ΣΥΡΙΖΑ προέρχεται και από το Κομμουνιστικό Κόμμα, έτσι δεν είναι. Δεν ήταν κομμάτι από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Αυτό που είμαστε εμείς και από αυτό που ερχόμαστε, είχε πάντα στο κέντρο της προσοχής του την συνεργασία για το καλό της χώρας, για το καλό της πατρίδας, για το καλό της Ευρώπης, την ευρύτερη συνεργασία των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων. Και σήμερα ο στόχος αυτός, όσο και να μην φαίνεται άμεσα εφικτός, είναι φυσικά επίκαιρος. Μάλιστα. Να πάμε λίγο στα δικά σας, στα πιο ελληνικό. Γιατί εδώ τι γίνεται με το ελληνικό, είχαμε και αυτή την ανακοίνωση της Διεθνούς Αμνηστίας και νομίζω ότι ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Ναι, λοιπόν, καταρχήν να πούμε, εγώ έχω κάνει ήδη δηλώσει για αυτό το ζήτημα. Βεβαίως, θετική είναι η τοποθέτηση της Διεθνούς Αμνηστίας. Βέβαια, είναι σαν να χτυπάει ανοιχτές πτήρες, γιατί εμείς, έστω με μια καθυστέρηση, το οποίο μπορώ να σας πω μετά που οφείλεται, προχωράμε το επόμενο διάστημα στην εκένωση του ελληνικού, το οποίο πρέπει για άλλη μια φορά να πω ότι η δομή φιλοξενίας στο ελληνικό είναι κατάλοιπο μιας προηγούμενης φάσης. Της φάσης που τη χαρακτήριζαν οι καταβλισμοί στην Ιδωμένη, στο λιμάνι του Πειραιά κλπ. Της φάσης που, όπως το θυμάστε εγώ, που είχαμε το τσουνάμι των προσελεύσεων. Είναι μια άτυπη δομή φιλοξενίας και είναι έτσι κι αλλιώς ήταν στο στόχαστρο να φύγει αυτή ανάγκης τη δομή. Ανάγκης την είχατε χαρακτηρίσει. Ανάγκης είχατε πει, είχε πει τουλάχιστον η κυβέρνηση. Ήταν, είχαμε ένα διάστημα που ήταν κομψά λεγόταν άτυπη. Παρ' όλα αυτά, Υπουργέ, κράτησε πάρα πολύ. Και οι συνθήκες. Όχι απλά δεν είναι ιδανικές, είναι απαράδεκτες. Έχουμε στοιχεία. Χαίρομαι που το λέτε. Πότε κλείνει αυτή η ιστορία. Και πιστεύω ότι όταν θα έρθει η ώρα της Ένωσης όλοι να βοηθήσουμε και θα γίνει αυτό. Να γίνει κανονικά, ήρεμα, συντεταγμένα. Αλλά πολλές φορές σας διαβεβαιώ, υπάρχουν δυσκολίες που δεν μπορεί εγώ ο ίδιος πριν ασχοληθώ, δεν μπορεί να το φανταστεί. Παραδείγματος χάρη, δεν είναι εύκολο να του πάρει αυτού χίλιου, λέει η Διεθνή Αμνηστία. Εμείς λέμε ότι είναι λίγο παραπάνω, αλλά εν πάση περιπτώσει οι χίλιοι αυτή τη Διεθνού Αμνηστία, δεν είναι εύκολο να του πάρει και να του πάω στη Θήβα. Όλου. Δεν γίνεται. Είναι διάφορες εθνικότητες. Άλλοι είναι με οικογένειες, άλλοι είναι χωρίς οικογένειες, είναι σκέτοι άντρες. Είναι εθνικότητες διαφορετικές. Ακόμα και στην ίδια χώρα, π.χ. οι Αφγανοί, μπορεί να είναι διαφορετικές φυλές. Η διαχείριση αυτή τη εκένωση θα γίνει με έναν τρόπο, όπως έγινε και της Ιδωμένης και του λιμανιού του Πειραιά, με έναν τρόπο συντεταγμένο και τον καλύτερο δυνατό για τους ανθρώπους αυτούς. Και για τα δεδομένα τα κοινωνικά στη χώρα μας. Μας δίνετε μια εικόνα, τους αριθμούς. Πόσοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Να ευχαριστώ. Και πώς είναι στα νησιά ακόμα. Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Στην Ελλάδα βρίσκονται, είναι ένα νούμερο της τάξης των 55 και χιλιάδων. Μην γίνει καμιά παρεξήγηση, γιατί για άλλη μια φορά πρέπει να το λέμε αυτό. Δεν είναι οι μόνοι οικονομικοί μετανάστες, οι πρόσφυγες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Αυτή είναι το υπόλοιπο του τσουναμιού των μεγάλων προσφυγικών ροών του 2015 και του 2016, οι οποίοι όταν κλείσαν αυθαίρετα οι βόρειοι γείτονές μας στα σύνορα, εγκλωβίστηκαν στη χώρα μας. Ενώ δεν θέλαν να μείνουν στη χώρα μας. Αυτές οι 55 με 60 χιλιάδες, εκ των οποίων γύρω στις 12 χιλιάδες βρίσκονται στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Χθες ήμουνα στη Σάμο και είδα μια κατάσταση βελτιωνόμενη. Προχωράμε τώρα να φτιάξουμε και ένα κέντρο αναχωρησιακό κλπ. Είναι η κατάσταση. Βελτιωνόμενη δεν σημαίνει καλή, έτσι φαντάζομαι. Ορίστε. Βελτιωνόμενη δεν σημαίνει καλή. Κοιτάξτε. Για να είμαστε καθαροί στον κόσμο. Θέλω να πω κάτι σε αυτό που λέτε. Εμένα με οδηγεί πάντα ένα πράγμα στο θέμα του προσφυγικού. Ο ρεαλισμός. Έχουμε ένα 70% του ελληνικού λαού, σας πληροφορώ κύριε Δάνα. Όχι σας πληροφορώ, το λέω για. Το οποίο λέει ότι παρακάνουμε πολλά για τους πρόσφυγες. Ή κάνουμε τα ίδια με αυτά που κάνουμε τους Έλληνες ή παραπάνω. Και είναι έρευνα όχι δικιά μου, είναι έρευνα του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών. Αυτή είναι η εικόνα του ελληνικού λαού για το τι κάνουν τους πρόσφυγες. Προφανώς οι συνθήκες για αυτούς τους ανθρώπους που εξασφαλίζουμε δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Φυσικά. Γιατί για τους Έλληνες είναι οι άριστες συνθήκες.
Προφανώς. Η Ελλάδα, η πατρίδα μας. Αυτό το παρακάνουμε, μπορείτε να το εξηγήσετε λιγάκι. Η Ελλάδα μας. Έχει τεράστια προβλήματα. Ένα λεπτό. Ούτε συζήτηση. Ένα λεπτό. Η Ελλάδα μας. Σε μια συγκυρία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε περήφανοι. Κατάφερε και ο λαός της, ναι, κατάφερε σε συνθήκες γονατισμένου λαού από την κρίση να δείξει μια ανθρωπιά, μια αλληλεγγύη και αξιοπρέπεια μοναδική σε ολόκληρη την Ευρώπη. Βεβαίως. Ο ελληνικός λαός κύριε το έκανε. Μπαλάφα, κύριε Μπαλάφα, το έκανε νησιά, να ξεκαθαρίσουμε το έκανε λίγο αυτό που λέτε το 80% προηγουμένως της άποψης του ελληνικού 70, λαού. Είπα, 70 όσο είπατε, λένε ότι κάνουμε και παραπάνω από όσα ότι για κάνουμε τους τα ίδια που κάνουμε για και παραπάνω. Αλλά είναι και μία τοποθέτηση αυτή που μπορεί να ρίχνει νερό στο μήλο κάποιων ανθρώπων που θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Όχι, αυτό το πράγμα. Εγώ, ναι, και να πούνε και να πούνε και να βγουν μπροστά και να πούνε να καλά τα λέμε εμείς. Εγώ θεωρώ το τελείως αντίθετο. Αυτές λοιπόν μπορεί να ενισχύσουν ακροδεξιές απόψεις αυτά. Εγώ θεωρώ το τελείως αντίθετο. Όταν προσπαθείς το προσφυγικό και το μεταναστευτικό να μην είσαι αφελής, αλλά να το αντιμετωπίζει μια ισορροπία ανάμεσα στα κοινωνικά δεδομένα των ντόπιων, των συμπατριωτών μας, των Ελλήνων και στα συμφέροντα, τα καλώς εννοούμενα του προσφυγικού πληθυσμού, η ισορροπία αυτή είναι το καλύτερος, η καλύτερη απάντηση είναι και στους τύπους αυτούς, τους ξενοφοβικούς ποια είναι και τους ρατσιστές. Η αφελής προσέγγιση ποια είναι. Η ποια. Η αφελής απέντηση πολιτικά πάντα, ναι, είναι όλα τα σύνορα να ανοιχτούν. Είναι μια άποψη που ακούω από το κουβέντα. Υπάρχουν μέσα στο κόμμα σας. Να σας πω εγώ. Αυτή η άποψη υπάρχει μέσα στο κόμμα σας. Όχι, δεν έχω ακούσει τέτοιο πράγμα. Δεν έχετε ακούσει κριτική για τον τρόπο χειρισμού μέσα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άλλο πράγμα να υπάρχει μια κριτική. Αν μπορεί κάποια στιγμή για πλευρές της πολιτικής να έχω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εσείς με ρωτάτε τι αφελής είναι. Ανοιχτά σύνορα γενικά και αόριστα. Είναι μια άποψη που έχω ακούσει κυρίως από το κουκουέ και όχι μόνο. Να έρθουν όλοι οι πρόσφυγες που είναι στα νησιά, να έρθουν ως διαμαγείας στην υπηρετική Ελλάδα και να τους δώσουμε χαρτιά να φύγουν στη Γερμανία και Αυστρία και Ολλανδία που θέλουν να πάνε. Λες και ξεχνάνε ότι τα σύνορα τα βόρεια είναι κλειστά. Αυτές είναι αφελείς εκφράσεις. Αυτές είναι αφελείς τοποθετήσεις κατά τη γνώμη μου. Υπάρχει ένα πρόβλημα και ο ελληνικός λαός κατά τη γνώμη μου και η κυβέρνησή του, η χώρα μας, η Ελλάδα μας, το αντιμετώπισε με τρόπο το οποίο μπορούμε να είμαστε περήφανοι. Αυτό λέω εγώ. Δεν υπάρχουν άριστες καταστάσεις. Υπάρχουν στο προσφυγικό, υπάρχουν συνεχώς. Ένας άνθρωπος που μας έκανε κριτική, δημοσιογράφος, κριτική πριν ένα διάστημα για τη Μόρια, πήγε πρόσφατα στη Μόρια. Γύρισε και προς τιμή του μόνος του μου είπε ότι η κατάσταση στη Μόρια δεν τη γνωρίζεις, δεν τη γνωρίζεις σε σχέση με τρεις μήνες, είναι πολύ καλύτερη. Και γιατί προχθές κλείσαν το λιμάνι στη Μυτιλήνη, σαν χάρη στην προσπάθεια όλου του ελληνικού λαού από τα πράγματα και τις κυβερνήσεις του. Και γιατί προχθές κλείσανε το λιμάνι. Προχθές στη Μυτιλήνη έγινε αποκλεισμός του λιμανιού και από μετανάστες και από βεβαίως κάποιες οργανώσεις. Λοιπόν, πολλά μπορεί να γίνουν τέτοια. Και μπορεί κάποια. Ενώ αν έχει βελτιωθεί αυτή η κατάσταση και λέτε είναι διαφορετική. Εγώ είπα. Για ποιο λόγο δεν είναι άριστα. Ναι. Κάποιοι από τους πρόσφυγες και κάποιοι από τους λεγόμενους αλληλέγγυους, είτε από την Αθήνα ή εκεί τοπικά, θεωρούν ότι πρέπει να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο οι συνθήκες. Αλλά και κάνουν μια διαμαρτυρία. Εμείς είμαστε δημοκρατική χώρα, δημοκρατικό καθεστώς, θα εμποδίσουμε μια διαμαρτυρία λίμων. Σήμερα κάνουν κάποια απεργία πείνας. Να προσέχουν μόνο ορισμένα πράγματα, αλλά αυτά είναι μέσα στη δυναμική της κοινωνικής ας πούμε έντασης. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Πείτε μας εγώ κάτι. Είπα τη γενική εικόνα και τη γενική εικόνα που έχει και η Ευρώπη για την Ελλάδα στο ζήτημα του προσφυγικού. Πείτε μας κάτι. Περνάμε μια δύσκολη οικονομική περίοδο, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως χώρα. Σίγουρα. Οι πόροι λοιπόν για αυτή την ιστορία. Οι πόροι λοιπόν για αυτή την ιστορία. Για το προσφυγικό εννοείται. Βεβαίως. Κοιτάξτε, θέλω να πω με ξεκάθαρο τρόπο και μου δίνετε την ευκαιρία να το πω, ότι αν ήταν να ήταν πόροι εγχώριοι, δεν θα μπορούσαμε να τους βρούμε. Πού να βρούμε τα χρήματα αυτά. Δεν γίνεται. Στο ζήτημα αυτό και για τους δικούς τους λόγους, αλλά είναι γεγονός, τα χρήματα προέρχονται από τις χρηματοδοτήσεις των ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα οποία μάλιστα δεν μας τα δίνει και λέει διαχειριστείτε με βάση τους κανονισμούς της. Και δεν είναι αντιμετώπιση της Ελλάδας. Το ίδιο κάνουν στην Ιταλία, το ίδιο κάνουν στην Ισπανία, πάνε το ίδιο κάνουν σε άλλες χώρες. Τα δίνουν όχι. Στην ύπατη αρμοστία μάλιστα του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η οποία από εκεί πέρα θα έλεγα την έκφραση κάνει τα κουμάντα της είτε μέσω ΜΚΟ είτε με άλλους τρόπους. Τώρα, για παράδειγμα, μέσα από την εμπειρία των περίπου δύο χρόνων, παραπάνω από δύο χρόνια στο ζήτημα αυτό, περνάει η διαχείριση από τη μεριά της ύπατης αρμοστίας στους Δήμους, στο ζήτημα. Του περάσματος των ανθρώπων αυτών από τις ανοιχτές δομές φιλοξενίας σε διαμερίσματα πόλεων που έτσι και τα άδεια διαμερίσματα, τα ξενίκεστα
καλύπτονται και υπάρχει μια ενίσχυση στον ενοικιάζοντα, αλλά και η τοπική κοινωνία, για όσο διάστημα οι άνθρωποι αυτοί θα μείνουν στην πατρίδα μας, βοηθιέται χάρη στα χρήματα που τους δίνει η ΥΠΑΤ, η Αρμοστία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν χρήματα και κεφάλαιο που δεν χρησιμοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδας, που δεν έχει απορροφηθεί. Ναι, για ποιο λόγο? Μπράβο, μπράβο, πολύ ωραία. Προφανώς, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει το δικό της κουμάντο και σωστά. Και στο ζήτημα αυτό νομίζω κινείται αρκετά καλά. Έχει πει αυτά τα χρήματα για το διάστημα 2013 με το 2015-16-17 μέχρι το 2020 είναι για σας κατατεθειμένα. Φυσικά η απορρόφηση των χρημάτων αυτών δεν θα γίνει σε ένα χρόνο, θα γίνει μέχρι το 2020. Επομένως φυσικά και ευτυχώς ότι υπάρχουν αδιάθετα χρήματα τα οποία κάθε φορά η ροή τους γίνεται με συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ΥΠΑΤ, την Αρμοστία και την ελληνική κυβέρνηση για να διατίθενται. Αυτά που πρέπει τα παίρνουμε, με λίγα λόγια για να μην. Παρακαλώ. Αυτά λοιπόν που πρέπει τα παίρνουμε. Αυτά που πρέπει. Δεν έχουμε μείνει πίσω σε αυτό. Βασικά τα παίρνουμε. Φυσικά πάντα χρειάζεται να επιμένουμε, να επισημαίνουμε έγκαιρα τις ανάγκες. Και δεν τα χάνουμε, λέτε, αυτά που είναι ήδη κατατεθειμένα και δεν τα παίρνουμε. Και τώρα. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Και τώρα παίρνουμε χρήματα. Δηλαδή, πώς πληρώνονται τα διαμερίσματα που μένουν πρόσφυγες στη Λιβαδιά, στο Δήμο Αθηναίων ή στο Δήμο Θεσσαλονίκης, από αυτά τα χρήματα. Μία κουβέντα για τη συμφωνία με την Τουρκία. Εφαρμόζεται, τι βλέπετε, ανησυχείτε για κάτι? Στο ίδιο θέμα, έτσι. Προφανώς, για την Τουρκία σχέση με το προσφυγικό. Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Κοιτάξτε, η επιθετικότητα, φραστική θέλω να πιστεύω, και μέχρι εκεί, και πρακτική μερικές φορές των γειτόνων μας, είναι ένα πράγμα το οποίο φυσικά και στο ζήτημα του προσφυγικού μας ανησυχεί. Μέχρι στιγμής οι Τούρκοι σε γενικές γραμμές, όχι 100%, τηρούν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις συμφωνίες που έχουν υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ροές προς τα νησιά μας είναι από πέρυσι το Μάρτιο και τώρα, αυτές τις μέρες που συζητάμε και αυτές τις ώρες, είναι πάρα πολύ μικρές. Πάρα πολύ μικρές. Στα όρια, σε μερικά νησιά, μερικές περιόδους έχουμε μηδενική ροή. Και πιστεύω ότι χωρίς να μπορεί κανείς με τα βεβαιότητα να πει τίποτα. Να συνεχιστεί αυτό το πράγμα ως προς το προσφυγικό. Και μια και λέτε αυτό, σκεφτείτε να το παίζαμε λεβέντε στο 2015-2016, να λέγαμε εντάξει, παιδί μου, Brexit, φεύγουμε. Και να λέγανε οι Ευρωπαίοι για να μας τιμωρήσουν, κύριε Ερντογάν, στείλει καμιά 400.000 πρόσφυγες απέναντι για να βάλουν μυαλό. Πείτε μου τότε, για να κλείσουμε αυτό, επειδή εγώ ξέρω την πορεία σας μέσα στο χώρο της αριστεράς και με το χέρι στην καρδιά, η Τουρκία είναι λοιπόν μια ασφαλής χώρα? Για τα ζητήματα για τα οποία. Θέλω την απάντηση του Μπαλάφα με την πορεία του μέσα στο χώρο. Επειδή κοιτάξτε, και ο Μπαλάφας και όχι μόνο φυσικά δεν είναι παιδί και έχουμε περάσει καταστάσεις που η χώρα μας ήταν όπως είναι. Ναι. Ενώ τη θεωρείται ασφαλή. Πριν το 1974 την περίοδο της χώρας. Για αυτά τα ζητήματα για τα οποία γίνονται επιστροφές από τη μεριά μας στην Τουρκία, η Τουρκία είναι ασφαλής χώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ιδιαίτερα, κύριε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.